Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Σήμερα ετοιμάζομαι να πάω στην Blue Sky, στην disco της Θεσσαλονίκης τέλος πάντων, που έχει opening party. Επίσης, παρατήρησα ότι τα Sephora φέρανε την Tarte στην Ελλάδα, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η Tarte έχει προϊοντάρες. Έχει πολύ καλά προϊόντα τέλος πάντων. Για να ολοκληρώσω τέλος πάντων τη σκέψη μου. Οπότε είπα να έρθω σήμερα με κάποια αγαπημένα προϊόντα που έχω πάρει εγώ από Tarte, να σας τα δείξω, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο έτσι και γρήγορο μακιγιάζ, για να ετοιμαστώ κι εγώ να πάω για το παρτάκι. Πάμε να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Αρχικά έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου και θα πάω με δύο πολύ αγαπημένα, ένα βασικά πολύ αγαπημένο προϊόν, που είναι φυσικά το Shape Tape της Tarte. Έχω δύο αποχρώσεις, είχα τρεις, αλλά την μία την τελείωσα. Αυτή είναι η πιο σκούρη, 35H, την οποία θα κάνουμε ανάμιξη με την 22N, γιατί έχω μαυρίσει. Λοιπόν, αυτή θα είναι και η βάση μας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σταθερό, όχι ενυδατικό όμως, concealer, το οποίο πραγματικά χαρίζει ένα τέλειο άψογο δέρμα. Λοιπόν, θα πάρω την 35H, την οποία θα τοποθετήσω λίγο εδώ. Στην ουσία, σας φαίνεται λίγο πολύ η ποσότητα, απλά σκεφτείτε ότι αυτήν θα χρησιμοποιήσουμε για όλο το πρόσωπο. Λοιπόν, αυτή είναι η σκούρη απόχρωση που χρησιμοποίησα τώρα και θα πάμε και με την ανοιχτή, η οποία όπως είπα είναι 22N. Κανονικά η απόχρωσή μου, για να καταλάβετε, για το καλοκαίρι, για το χειμώνα, συγγνώμη, είναι αυτή. Δηλαδή είναι το φυσικό μου δέρμα. Φαίνεται σαν να μην φοράω. Λοιπόν, θα βάλω και λίγο εδώ πάνω. Στα σημεία που θέλω να φωτίσω θα βάλω μόνο από την ανοιχτόχρωμη απόχρωση, γιατί θέλω να είναι πιο φωτεινή. Επίσης μυρίζει κάτι σαν τσάι αυτό εδώ πέρα, το μαγικό πλασματάκι. Λοιπόν, με ένα beauty blender θα πάρω και θα μπλεντάρω. Να ξέρετε, θέλει γρήγορα γιατί στεγνώνει και στεγνώνει του τρελού, έτσι. Δεν θα μπορέσεις να το κουνήσεις μετά. Επίσης θα το χρησιμοποιήσουμε και σαν βάση για τα μάτια μας σήμερα, γιατί είναι εκπληκτική βάση. Δεν πάει πουθενά. Έχω ενυδατώσει αρκετά το πρόσωπό μου για να μπορέσει να το δεχτεί, για να μην γίνει αφυδατωμένο. Σκεφτείτε πάλι, φαίνεται λίγο ανοιχτόχρωμο για το δέρμα μου, αλλά δεν πειράζει. Θα το σκουρίνουμε με το contouring και το bronzing. Οπότε δεν μας πειράζει. Λοιπόν, δείτε τι ωραίο φινίρισμα που αφήνει. Σχεδόν σαν να μην φοράω τίποτα. Απλά είναι full coverage. Full coverage. Δηλαδή, αν έχεις σπυράκι και θες να το καλύψεις, πάει. Εξαφανίστηκε, να ξέρετε. Ας βάλω και λίγο στα χείλια πάνω, από ό,τι έχει πάνω. Θα συνεχίσω με μια παλέτα που σας έχω ξαναδείξει, αλλά τώρα που ήρθε η Tarte στην Ελλάδα, αξίζει full να την πάρετε. Πραγματικά δεν έχω δει πιο ωραία πακέτα. Πακέτα. Πιο ωραία παλέτα πελατειακή. Θέλω να πω πελατειακή και είπα πακέτα. Αχ, τα μυαλά μας τι κάνουν. Λοιπόν, είναι η Tartlet in Bloom. Η συγκεκριμένη παλέτα έχει καφετή αποχρώσεις. Αν θες να πάρεις μία και καλή παλέτα, πραγματικά σας έχω πει ότι αξίζει full η συγκεκριμένη, full. Την είχα πάρει από τη Νέα Υόρκη. Είναι το must have στα πελατειακά μου μακιγιάζ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω παράδοξα, δεν σας το έχω ξανακάνει αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε ζελοτέιπ για να σας διευκολύνω και εσάς και θα σας δείξω τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, παίρνουμε το ζελοτέιπ και ξεκινάμε παίρνοντας την ευθεία γραμμή από το κάτω βλέφαρο, στην ουσία από εδώ, και κολλάμε κατά πάνω. Λοιπόν, κουκλίτσα. Θα πάρουμε ένα angled brush και θα πάρουμε την πιο σκούρα απόχρωση που έχει εδώ πέρα, που είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η Smoky Show. Και τώρα θα πάω με τη σκούρα απόχρωση να σχηματίσω εδώ πέρα, χωρίς να με απασχολεί καθόλου, μια γραμμούλα. Το τραβάτε όσο θέλετε εσείς. Έτσι, να ξέρετε, μαθαίνετε να κάνετε και eyeliner. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ με τη σκιά που κάνω αυτή τη στιγμή. Και ένα πλαγιαστό πινέλο. Δείτε κατευθείαν πόσο εύκολα βγήκε όλο αυτό. Λοιπόν, αφού το κάνω αυτό εδώ πέρα, παίρνω πάλι την παλέτα μου και παίρνω ακριβώς την επόμενη απόχρωση, την Activist. Θα κάνω πρώτα το ένα μάτι και μετά το άλλο για να μην ξεκολλήσει το ζελοτέιπ. Εγώ θα αρχίσω να το παχαίνω τώρα. Και με ένα πιο φούντοτο πινέλο θα πάρω την επόμενη ακριβώς απόχρωση, η οποία θα είναι η Leader. Λοιπόν, τώρα γιατί παίρνω φουντωτό πινέλο, γιατί θέλω να κάνω το σβήσιμο, δεν θέλω να φαίνεται που ξεκίνησε όλο αυτό. Μουσική
συνεχίζω με Rebel. Δείτε κατευθείαν τι ωραίο που βγήκε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Τώρα μπορώ και να το βγάλω το ζελοτέιπ μου. Έχω μια πάρα πολύ ωραία και καθαρή γραμμή. Μου έχει αφήσει ένα τέλειο σμόκινες πάνω, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσω να το σβήνω με το σου... ποιο είναι αυτό? Sweet the art, κάπως έτσι λέγεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο καφεδάκι. Και θα πάω σιγά σιγά πιο μέσα, προσθέτοντας. Και ανεβαίνω και λίγο πιο ψηλά εδώ, στο κόκαλο. Δείτε τι ωραίο που θα βγει τώρα. Ναι, εξαιρετικό. Και μπροστά θα πάρω μια πάρα πολύ ανοιχτή απόχρωση που έχει εδώ, που είναι η Flower Child, και μπορώ να τη μίξω και λίγο με την Charmer. Όχι, μπορεί, θα το κάνω. Και θα αρχίσω να φωτίζω μπροστά και τραβάω κατά πίσω. Δείτε πόσο εύκολα και ωραία βγήκε αυτό το μακιγιάζ πραγματικά. Και μπορείτε να πάρετε και λίγο ακόμα από τη Sweet The Art και να το βγάλετε λίγο κατά έξω εδώ. Ταράν! Τι άλλο θέλετε? Δεν θα κάνω κάτι από κάτω, λέω. Ή να κάνω, ωραία. Ας κάνω, άντε κάνω. Λοιπόν, θα πάρω το Rebel, αυτό. Και θα πάω με ένα υπογωνία πινέλο. Ναι, το χρειαζόταν τελικά. Και θα πάω και στο Leader λίγο και θα βάλω μόνο τελείως στη γωνία εδώ, για να το ενσωματώσω με το πάνω. Α, πολύ ωραίο βγήκε, καλέ. Και γρήγορα πράγματα, όχι να παιδεύεσαι. Λοιπόν, θα κάνω τώρα και το άλλο μου μάτι, μη σας παιδεύω. Θα σας το δείξω στο τέλος και θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο μακιγιάζ μαζί. Δείτε τι ωραία που βγήκαν πραγματικά, χωρίς να παιδευτούμε, χωρίς τίποτα. Πραγματικά βγήκε εκθαμβωτικό, νομίζω, αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, είναι αυτό εδώ πέρα, το Tarte Taste eyeliner, το οποίο από τη μία είναι eyeliner και είναι και πάρα πολύ μαύρο. Δείτε εδώ πως βγαίνει, κατή μαύρο, και πάρα πολύ ωραίο έτσι ενυδατικό. Φουλ στεγνό είναι εντωμεταξύ. Και απ' την άλλη έχει το μολυβάκι. Το μολυβάκι σήμερα θα μας βοηθήσει στην εσωτερική γωνία. Δεν εννοούσα στην εσωτερική γωνία, στην εσωτερική γραμμή του ματιού ήθελα να πω. Είναι αδιάβροχα και τα δύο, είναι φανταστικά. Δείτε τώρα τι ωραία. Δείτε αυτό το μάτι και δείτε αυτό. Και θα μπορούσαμε φυσικά να πατήσουμε και λίγο με το eyeliner, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα για να το χαλάσω και να ασχοληθώ με το eyeliner του. Νομίζω είναι perfect. Θα πάρω την Cheek Leader από Benefit, η οποία βέβαια δεν υπάρχει πλέον, δεν κυκλοφορεί, αλλά κυκλοφορεί το χούλα που θα βάλουμε, οπότε μπορείτε να το προμηθευτείτε κανονικά από την Benefit. Θα πάρω το πινελάκι που με βολεύει full όταν κάνω contouring με αυτή την παλέτα και έχει και τέλεια απόδοση πραγματικά. Γενικά το χούλα μου αρέσει πάρα πολύ σαν bronzing. Δεν το θεωρώ contouring, το θεωρώ bronzing πιο πολύ. Και είναι πολύ summer vibe όλο. Γενικά αυτή η παλέτα, όποιος την έχει, είναι πολύ τυχερός. Πραγματικά νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες παλέτες contouring, highlighting και rouge που έχω, πραγματικά. Λοιπόν, αφού κάνουμε το contouring μας πιο ήπιο έτσι, θα πάρω το Global Glow από MAC. Φανταστικό skin finish. Έχει πάρα πολύ ωραία χρωστική. Για το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο κανονικά. Λίγο το βάζω χειμώνα, καλοκαίρι δεν πτωούμε καθόλου. Είναι τέλειο. Ενισχύω και λίγο το contouring μου και σβήνω λίγο προς τα κάτω για να μην φαίνεται γραμμή. Να μην είναι γραμμικό όλο αυτό που έχουμε κάνει. Δεν μας αρέσει το γραμμικό. Και θα συνεχίσω με Glow Play Blush, το Grand, η απόχρωση της MAC, το οποίο είναι τσαβουτιρένιο. Είναι σαν πλαστελίνη βασικά, να σας το περιγράψω. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρούζ. Θα δώσω έτσι μια υγεία στα μάγουλα κατευθείαν. Περνάω και λίγο πάνω από τη μητούλα να φαίνεται λίγο πιο sunburned. Όσο ακόμα έχει μείνει ο καλός καιρός έξω, εγώ θα νιώθω καλοκαίρι. Και ακόμα έχω μαύρισμα, οπότε. Επίσης θα χρησιμοποιήσω το cookie για highlighter, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο highlighter. Ήταν exclusive για αυτή την παλέτα, αλλά πλέον το βγάλανε μεμονωμένα, οπότε υπάρχει, αν θέλετε να το βρείτε, ένα άψογο highlighter. Τρελού. Και λίγο εδώ κάτω από το φρύδι θέλω εγώ. Ωραία, πάμε να βάλουμε μασκαρίτσα. Από σε φορά θα πάρω τη Size Up μασκάρα, μια πάρα πολύ ωραία μάσκαρα με ένα πάρα πολύ ωραίο βουρτσάκι. Λοιπόν, νομίζω το μακιγιάζ έχει βγει του τρελού. Βάλω και ένα γλωσσάκι και είμαι πανέτοιμη. Για περίγραμμα θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μολύβι από το MG και θα πάρω την ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Το συγκεκριμένο είναι, για όσους δεν το ξέρετε, το Double Pencil στην απόχρωση 01. Και από πάνω θα χρησιμοποιήσω το Lifter Gloss της Maybelline στην απόχρωση 010 Crystal, το οποίο έχει τέλεια γεύση και μυρίζει τέλεια. Νομίζω ότι ταιριάζει super.
Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει, να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε όμορφα.